ερωτή θαυμαστή για το μεγαλείο της, για το μυστήριό της, αλλά και για το νόημά της. Η αθλειότητα του αμαρτωλού ανθρώπου, η έσχατη κατάπτωση του ανθρώπινου γένους και η ανάγκη σωτηρίας του κόσμου έφερε το Θεό στη γη. Τον κόσμο επισκέφθη ο Θεός αυτοπροσώπως. Ο ίδιος κατέβηκε στη γη. Και επειδή ούτε η γη άντεχε το βάρος της θείας δόξας, ούτε οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αντικρίσουν το υπέρλαμπρο φως της θεότητος, ο Θεός έγινε άνθρωπος. Έκρυψε το απρόσιτο θεϊκό μεγαλείο του στην ταπεινή ανθρώπινη φύση και ήρθε ανάμεσά μας σαν ένας από μας. Έπρεπε να βιώσουμε ότι ο Θεός δεν είναι απόμακρος. Έγινε άνθρωπος για να είναι δίπλα μας διαρκώς, από βρέφος έζησε την εγκατάλειψη, βίωσε τη φτώχεια, τη μοναξιά, δέχθηκε τη ζεστασιά του άχυρου και την συντροφιά των αλόγων ζώων. Άκουσε την υμνοδία των αγγέλων, αλλά εβίωσε και την προσφυγιά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ο λόγος σάρξ εγένετο. Ο Θεός λόγος έγινε άνθρωπος χωρίς να μεταβληθεί, χωρίς να πάψει να είναι αυτό που πάντοτε ήταν. Θεός αληθινός πήρε κάτι που δεν είχε, χωρίς να αφήσει αυτό που πάντοτε είχε. Ήλθε για να διδάξει στον άνθρωπο της πτώσεως ότι μπορεί να ξαναζήσει στην παραδείσια ζωή. Επρίκησε τον άνθρωπο με την δυνατότητα να επιτύχει με την ταπείνωση και την υπακοή στον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού, την καταχάριν θέωση. Όμως η μεταπτωτική πονηρή ανθρώπινη φύση δεν θέλησε ή δεν μπόρεσε να πραγματώσει το επιγής ειρήνη. Ο εγωισμός του ανθρώπου τον οδήγησε στην αποστασία από το Θεό, με αποτέλεσμα να χαθεί η ειρήνη από τη ζωή του και η εκ νέου απόκτησή της να απαιτεί πλέον να προηγηθεί η συμφολίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Η ειρήνη του Θεού δεν είναι κάτι το αφηρημένο, αλλά ταυτίζεται απόλυτα με το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Έντονα ακούγεται η ερώτηση. Μήπως διαψεύστηκε ο ένος των αγγέλων,
Μήπως δεν επαληθεύθηκε η διδασκαλία του Κυρίου? Πού είναι η ειρήνη επί της γης? Ο άνθρωπος ευθύνεται, γιατί νόμισε πως με την ισχύ της γνώσης, τη δύναμη του χρήματος, την πρόοδο και ανάπτυξη της τεχνολογίας και του πολιτισμού θα γινόταν παντοδύναμος. Αποτέλεσμα, χωρίς την παρουσία του Θεού, ο άνθρωπος κατάντησε υπάνθρωπος. Υπάνθρωπος γιατί πίστεψε στην θεωρία του Νίτσε που τόνιζε ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο. Έτσι αδελφοί μου, φτάσαμε στην παγκοσμιοποίηση, τη νέα τάξη πραγμάτων, όπου γίνεται μία μεθοδευμένη απάλυψη κάθε αναφοράς στα Χριστούγεννα. Χωρίς Χριστούγεννα, χωρίς Χριστό, χωρίς φάτνη, ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο φτάνει. Το δέντρο των Χριστουγέννων έγινε το παγκόσμιο σύμβολο στις μέρες μας και όχι το θείο βρέφος. Με αποτέλεσμα να γιορτάζουμε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Χριστούγεννα μοναξιάς, μελαγχολίες, κατάθλιψης με τους καρπούς της άσωτης γιορτής που κάνουμε. Αδέλφια μου, μήπως τα φετινά Χριστούγεννα που βρίσκουν την πατρίδα μας, την Ευρώπη, γενικά όλον τον κόσμο απελπιστικά ανίκανο να φέρει την ειρήνη, αποτελούν μια πρόκληση, πρόσκληση να δεχθούμε την ειρήνη του Χριστού. Σας εύχομαι Χριστούγεννα με Χριστό, μαζί με τον Χριστό και για τον Χριστό. Η ελπίδα μας, να το καταλάβουμε, είναι μόνον ο Χριστός.